Μάγκες μου, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βίντεο. Εδώ θα σας δείξω πώς μπορείτε πανεύκολα να φαρμάρετε πάρα πολλά experience points χωρίς να κάνετε απολύτως τίποτα και να φτάσετε έτσι το level 200 που είναι το τελευταίο level που θέλουμε για τη season 7 για να πάρετε όλα τα secret skins και εννοείται να φτάσετε κιόλας στο τέλος του Battle Pass πάρα πολύ γρήγορα. Πριν προχωρήσουμε, μην ξεχάσετε να γουστάρετε εδώ την παρέα, την κατάσταση, να κάνετε ένα subscribe, να κάνετε και ένα like, να μπει το βίντεο στις τάσεις και έτσι θα το δούμε πιο πολλά άτομα στην κοινότητα. Και εννοείται, όσοι θέλετε να μπείτε στο μεγάλο μας giveaway για τα 6.000 V-Bucks που θα γίνει στις 26 του Ιούνιου, μην ξεχάσετε να πάτε τώρα στο item shop να βάλετε support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 και να μου αφήσετε το epic name σας κάτω στα comments. Λοιπόν, τώρα που κάναμε την εισαγωγή μας, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα levels και τα XP αυτής της season. Και ο σκοπός μου δεν είναι να σας κουράσω να κάνω πολλά μαθηματικά και όλα αυτά όπως κάνουν στο εξωτερικό σε αυτού του είδους βίντεο. Εμείς εδώ θέλουμε να δούμε την πιο εύκολη μέθοδο να προχωράς level. Λοιπόν, καταρχάς θα σας πω τους κανονικούς τρόπους για όσους δεν τους ξέρουν. Υπάρχουν τα χρυσά challenges, τα legendary, τα οποία μπαίνουν κάθε εβδομάδα. Έχει 5 στάδια το legendary quest και το καθένα δίνει 30.000 XP. Αυτά τα challenges είναι και party assist, άρα μπορεί να σας βοηθήσει και η παρέα σας να τα ολοκληρώσετε σε ομαδικά game modes. Αλλά σημειώστε ότι φεύγουν κάθε εβδομάδα, δεν προλάβετε να κάνετε. Την επόμενη φορά που θα μπουν τα επόμενα weekly challenges, χάνονται. Και αυτήν την εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται, αλλάζει η μέρα που θα μπουν τα καινούργια challenges. Δεν θα είναι Πέμπτη όπως την προηγούμενη season, θα είναι Τετάρτη ώρα 5 το απόγευμα. Άρα, όσοι έχετε κάνει τα χρυσά challenges, πηγαίνετε να τα ολοκληρώσετε. Μετά έχουμε τα MOV challenges που είναι τα Epic, που είναι πάνω κάτω η ίδια κατάσταση με τα χρυσά. Η μόνη τους διαφορά είναι ότι δεν φεύγουν κάθε εβδομάδα, στο weekly reset δηλαδή. Μένουν για πάντα μέχρι το τέλος της season ή να τα ολοκληρώσετε. Και πάλι εδώ παίρνετε 30.000 XP και υπάρχουν και κάποια που είναι party assist. Μετά έχουμε τα punch cards μας που είναι αποστολές που είναι milestones. Σας ζητά να κάνετε κάποια πράγματα πάρα πολλές φορές, όπως να ανοίξετε chest, να κάνετε κάποια συγκεκριμένα kills, thank the bus driver, να σπάσετε δέντρα και άλλου είδους πράγματα. Και σας βάζω εδώ στην οθόνη όλα τα punch cards και τα levels τους, έτσι ώστε να μπορείτε να τα ολοκληρώσετε σαν παίζετε. Και κάθε level που κάνετε εδώ, κάθε challenge στα punch cards, δίνει 12.000 XP. Επίσης, μιας και ανέφερα τα punch cards ή οποιοδήποτε άλλο challenge που θέλει να κάνετε κάτι σε μεγάλη ποσότητα, όπως ας πούμε kills με explosive weapons, damage σε vehicles και αυτά που είναι πιο δύσκολα σε κάποια games, μπορείτε να τα κάνετε σε creative map που είναι community creations, μόνο σε αυτά που βρίσκονται στο select game mode. Και τώρα, επειδή έχει κάποια που έχουν οχήματα μέσα και όλα αυτά, είναι ευκαιρία να κάνετε punch cards που θέλουν explosive damage ή damage to vehicles, άρα εκμεταλλευτείτε το. Εκτός από όλα αυτά, έχουμε και τα daily challenges μας εννοείται, τα οποία αλλάζουν κάθε μέρα ώρα 5 και είναι 3 αποστολές που η κάθε μία δίνει 17.000 XP. Αυτές τις αποστολές πρέπει να τις κάνετε εντός ενός 24ωρου, δηλαδή έχετε μία μέρα να τις ολοκληρώσετε. Αν δεν τις προλάβετε, θα γίνετε απλά supercharged για την επόμενη μέρα, όπου το level σας είναι χρυσό, έχει αυτόν τον κεραυνό και ό,τι κάνετε στο game σας δίνει πιο πολλά XP. Απλά να ξέρετε ότι μπορεί να είστε supercharged μόνο για μια μέρα, άρα δεν μπορείτε να χάσετε όλα τα daily σας. Η συμβουλή μου εδώ είναι να κάνετε κάθε μέρα τα 3 daily σας. Και μετά έχουμε εννοείται και τα common challenges, τα οποία προσωπική μου άποψη μην ασχολείστε, δεν έχει νόημα να τα κάνετε, δίνουν μόνο 1700 και κάνουν reset συνέχεια, όποτε ολοκληρώσετε ένα μπαίνει άλλο στη θέση του. Τα συγκεκριμένα να τα κάνετε μόνο αν τυχαίνει να γίνονται μέσα στο game που παίζετε. Κάτι καινούριο σε αυτήν τη season που δίνει λίγα XP είναι τα Cosmic Chests, τα οποία είναι αυτοί οι κρίσταλοι που έχουν έναν Legendary Chest μέσα, το οποίο δίνει τρελό loot. Εμφανίζονται τυχαία στο χάρτη μόνο σε duo, trio και squads. Πρέπει να τα ανοίξετε με την παρέα σας, ο καθένας χτυπά το weak point στη σειρά που του δείχνει
και αυτόν έχει μέσα 1500 XP περίπου, αλλά το σημαντικό είναι ότι δίνει Alien Artifacts που χρειάζεστε έτσι ώστε να κάνετε customize, να ανοίξετε νέες επιλογές για τον Battle Pass skin του level 1 που είναι αυτός ο εξωγήινος ο Chimera. Επίσης, μιας και αναφέραμε τα Alien Artifacts, βλέπετε και εδώ το χάρτη που μπορείτε να τα βρείτε έτσι ώστε να μπορείτε να ολοκληρώσετε τον εξωγήινο. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτά τα Artifacts κάνουν reset κάθε εβδομάδα με τα weekly challenges, άρα πηγαίνετε να τα πάρετε αυτά της πρώτης εβδομάδας χρησιμοποιώντας το χάρτη που σας έδειξα. Μία μικρή παρέθεση έτσι για τα artifacts, για όσους θέλουν να ολοκληρώσουν τον εξωγήινο. Εννοείται υπάρχει και η κλασική μέθοδος του Team Rumble, όπου μπορείτε να grindάρετε πάντα, να ανοίγετε όλα τα chests, όλα τα ammo boxes, να τρώτε 4H items, να κάνετε κάθε game πάνω από 10 kills, να προσπαθείτε να κερδίζετε και το Team Rumble. Αλλά αυτή είναι η κλασική μέθοδος για grind, για XP και χρειάζεται πάρα πολύ ώρα. Πάμε τώρα να δούμε το καινούριο exploit που χρησιμοποιεί όλο το community και εγώ ίδιος για να προχωράτε πανεύκολα level χωρίς να πρέπει να κάνετε οτιδήποτε. Θα πρέπει να είστε στο lobby για αυτήν τη μέθοδο, να πάτε στο creative στο select game mode και εδώ θα πάτε discover. Μετά θα σας βγάλει διάφορους χάρτες, μπείτε σε οποιοδήποτε θέλετε, οποιοδήποτε island, δεν έχει σημασία, και κάντε launch. Αφού μπείτε στο island θα κάνετε απλά back to hub και εδώ ξεκινά η τεχνική μας. Πρέπει να αφήσετε τον παίχτη το skin μέσα στο hub για σύνολο 75 λεπτά. Επειδή για κάποιο λόγο υπάρχει έναν exploit τέλος πάντων για XP farming εδώ, το οποίο σου δίνει κάθε 15 λεπτά 25.000 XP. Και αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει σύνολο 5 φορές την ημέρα για να σας δώσει σε 75 λεπτά 125.000 XP. Απλά σημειώστε ότι πρέπει να είναι συνεχόμενα τα 75 λεπτά, άρα δεν μπορείτε να βγαίνετε και να μπαίνετε από το creative, και αυτή η μέθοδος κάνει reset κάθε μέρα ώρα 5 με τα daily challenges. Αυτή η μέθοδος, αν την κάνετε σωστά όπως σας έδειξα, δίνει περίπου 1,5 level την ημέρα, ανάλογα με το που βρίσκεστε στον Battle Pass. Και αν την κάνετε από σήμερα, κάθε μέρα μέχρι το τέλος της season, θα πάρετε περίπου 130 με 140 levels. Άρα καταλαβαίνετε, σας καλύπτει έναν τεράστιο ποσοστό από τα 200 levels που θέλετε για να πάρετε όλα τα secret skin και τις ανταμοιβές του Battle Pass. Εκτός από αυτόν, τι σας προτείνω εγώ για τη συγκεκριμένη μέθοδο, κάντε την όταν δεν χρειάζεται το Fortnite, δηλαδή θα βγείτε έξω, θα πάτε να παίξετε με τους φίλους σας, θα διαβάσετε οτιδήποτε άλλο, αφήστε το απλά στο creative πριν φύγετε. Πολύ απλή μέθοδος, ένα λεπτό την κάνετε και μετά το αφήνετε μόνον του. Κάτι άλλο που θα ήταν καλά να σημειώσετε είναι ότι η συγκεκριμένη μέθοδος για εμένα τουλάχιστον δεν δούλευε αν έκανα islands, έφτιαχνα δηλαδή τους χάρτες μου, και όταν έπαιζα creative maps κανονικά. Μόνο με αυτόν τον τρόπο να ήμουν στο hub μου έδινε τα experience points. Και εκμεταλλευτείτε όσον υπάρχει. Δεν ξέρω αν η Epic Games σκοπεύει να το φύγει, γιατί πάρα πολλοί τώρα κάνουν αυτήν τη μέθοδο. Δεν είναι κάποιον glitch, δεν είναι bannable, δεν είναι exploit, υπήρχε και από την προηγούμενη season. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να το πατσάρει Epic. Άρα εκμεταλλευτείτε το όσο γίνεται, γιατί 1,5 level την ημέρα είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, μάγκες μου, αυτά σας έχω για το βίντεο. Ελπίζω να σας βοήθησε η τεχνική. Πείτε μου κάτω στα comments αν την χρησιμοποιήσετε. Εννοείται πάντα like, share, subscribe, βοηθά το κανάλι. Και support the creator MT1993 κάτω από 96 στο shop για όλες σας τις αγορές. Μπαίνετε και στα giveaways. Άρα, μάγκες μου, μην το ξεχνάτε. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε πάντα καλά και εμείς τα λέμε αύριο με νέα βιντεάκια, νέα streams, άρα σας θέλω οπωσδήποτε συντονισμένους και παρόν στη Μαγκοπαρέα.